Εσύ, φίλε μου, τι λες, θα εμβολιαστείς? Καλή η επιστήμη, αλλά με τα εμβόλια δεν τα πάω και πολύ καλά. Πρωτότυπο, ευρηματικό και με πολλαπλή στόχευση το βίντεο με το οποίο ο διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του Βενιζέλιου νοσοκομείου προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους συναδέλφους του για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα πολύ καλό ρεκόρ εμβολίων για την γρήπη. Είμαστε από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα και θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό και τώρα στον κορονοϊό. Το βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετρά χιλιάδες αναπαραγωγές, στοχεύει να καταρρύψει μύθους και επιφυλάξεις με χιούμορ αλλά και επιχειρήματα. Ακούω κάτι για επιπλοκές, κάτι για αλλεργίες, κάτι για νευρολογικά και άλλα θέματα από παλιότερα εμβόλια. Ύστερα είναι και τα μεγαλοσυμφέροντα των εταιριών. Κοίτα, καταλαβαίνω τη δυσπιστία σου, αλλά πρέπει να σκεφτείς και να αποφασίσεις. Το βίντεο διανθίζεται με αποσπάσματα σατυρικού τραγουδιού που έχει κυκλοφορήσει από συγκρότημα το οποίο έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη χρήση τους. Ενώ ο διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του Βενιζελίου εμφανίζεται να θέτει τα ερωτήματα και να δίνει ο ίδιος τις απαντήσεις σε κάθε δύσπιστο και αρνητή. Τώρα, τι λες? Ρε, σαν να έχεις δίκιο. Φίλε, δώσε σημασία. Μας συμβαίνει μια ληστεία. Θέλω τη ζωή μου πίσω. Την ανοσία μου θα χτίσω. Το εμβόλιο είναι τείχος προστασίας. Εμβόλιο, έλα να με τσιμπήσεις. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο Χάρης Λιδάκης, στόχος του ίδιου και των συναδέλφων του που βοήθησαν στο βίντεο είναι το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στο νοσοκομείο να θωρακιστεί μέσω του εμβολιασμού το ταχύτερο δυνατό. Βέβαια, όπως ξέρετε, τα ποσοστά από τις πρώτες στατιστικές που έχουν γίνει για τους υγειονομικούς που θέλουν να εμβολιαστούν είναι γενικά χαμηλά. Είναι κάτω από το 50%. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Οπότε η προσπάθειά μας, αυτόν στο Βενιζέλιο τουλάχιστον που ασχολούμαστε με την οργάνωση του εμβολιασμού τις επόμενες μέρες, ήταν ένας πειθαρχικός στόχος και σκεφτήκαμε ότι ενδεχομένως ένα βίντεο απλό το οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί σε διάφορα στρώματα και διαφορετικούς ανθρώπους εργαζόμενους θα ήταν ίσως ένας πολύ καλός τρόπος. Ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου και η ιατρική υπηρεσία έχουν καταρτήσει επιχειρησιακό σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο εμβολιασμός στο σύνολο του προσωπικού. Η διαδικασία είναι αρκετά ασφιχτή. Θα πρέπει να γίνεται μέσα στο νοσοκομείο με συγκεκριμένο κατάλογο από τους εργαζόμενους, με ανά 10-15 λεπτά ραντεβού, με καταγραφή των δεδομένων, καταγραφή των ενδεχομένως αν θα πάρουν κάποιες μικρές παρενέργειες. Έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ καλή βάση δεδομένων για να είναι πολύ καλά παρακολουθήσιμη και ελέγξιμη διαδικασία.